Λοιπόν, έχουμε μαζί μας τον Κυριάκο Κυριάκο, μέλος του ΔΣ της ΠΑΕΠΑΟ και των αντιπροέδρων. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Καλημέρα μάλλον. Καλημέρα. Συμπέρδεψα εγώ. Εγώ συμπέρδεψα. Καλημέρα, μην μπερδεύεις τον κόσμο, θα μας τρελάνεις. Καλημέρα. Καλημέρα. 11 και 11 πρώτα λεπτά. Καλημέρα. Μ' ακούτε? Ναι, σας ακούμε. Ξεκινά εγώ, Κώστα. Από χθες, νομίζω, δικαιολογημένα το θέμα της Νέας Τούμπας βρίσκεται στην ψηλότερη λίστα της επικαιρότητας του ΠΑΟΚ φυσικά, αλλά γενικότερα είναι ένα πολύ μεγάλο project και η χθεσινή μέρα μπορεί να χαρακτηριστεί ιστορική. Νομίζω πως ναι. Βέβαια μπορεί να χαρακτηριστεί ιστορική. Το προεδρικό διάταγμα το πρώτο μεγάλο βήμα από τα αρκετά μεγάλα βήματα που υπάρχουν ακόμη να γίνουν μέχρι να μπούμε σε ένα καινούριο γήπεδο, αλλά είναι πραγματικά ιστορικό και σημαντικό βήμα, γιατί περιγράφει επί της ουσίας και αφαιρεί πολλές μεγάλες αμφιβολίες που άλλες ομάδες τις βρήκαν μπροστά τους για το πώς μπορείς να χτίσεις ένα καινούριο γήπεδο στη θέση του ήδη υπάρχοντος. Ένα δύσκολο project. Δεν είναι ότι ο ΠΑΟΚ κυνήγησε να βρει ένα χώρο διαφορετικό, να ανταλλάξει το παλιό του γήπεδο ή έστω να χτίσει ένα καινούριο κάπου αλλού, το οποίο δεν έχει τόσο μεγάλες δυσκολίες. Πήγε από το δύσκολο δρόμο να γκρεμίσει και να ξαναχτίσει την Τούμπα, με ό,τι αυτό συνεπάγεται και με όσες δυσκολίες έχει σε ένα πυκνοκατοικημένο αστικό ιστό. Είναι σίγουρα ιστορικό, είναι το ρυθμιστικό, κανονιστικό πλαίσιο του νέου γηπέδου. Είναι ξεκάθαρο ποιος έχει υποχρέωση να κάνει τι, γιατί το γήπεδο συνοδευτεί από πολλά έργα ανάπλασης της περιοχής, στα οποία υπεύθυνοι για την υλοποίησή τους είναι ο Δήμος και η Περιφέρεια και το κράτος και η πολιτεία. Άρα λοιπόν νομίζω ότι με δεδομένο το καλή λογαριασμή κάνω στους καλούς φίλους, ξεκινάμε με μια πάρα πολύ αισιόδοξη αρχή την διαδικασία κατασκευής του νέου γηπέδου. Μάλιστα. Αυτό που διέρευσε χθες ή που προέκυψε από την σύσκεψη στην οποία μετήχατε κι εσείς είναι ότι το περιεχόμενο του προεδρικού διατάγματος που από χθες είναι νόμος της κυβέρνησης καλύπτει απόλυτα τις ανάγκες και τα όρια που είχε θέσει η ΠΑΕΠΑΟΚ προκειμένου να προχωρήσει στο έργο της ανέγερσης νέου γηπέδου. Και σε ό,τι αφορά την πολιτικότητα... Επί της ουσίας νομοθετήθηκε η δική μας πρόταση, η δική μας μελέτη, οι δικές μας προβλέψεις, οι οποίες πέρασαν από πολλές διαδικασίες εγκρίσεων, από δημοτικά συμβούλια, από υπουργεία, από ρυθμιστικές αρχές, χωρίς ουσιαστικά καμία ένσταση, υιοθετήθηκε, γιατί ήταν ένα πλάνο το οποίο δεν αφορά μόνο, αφορά κυρίως, έτσι. Εμείς το κάναμε γιατί θέλουμε ο ΠΑΟΚ να έχει ένα υπερσύγχρονο σπίτι, αλλά προφανώς ούτε ο ΠΑΟΚ ούτε τα γήπεδα είναι αποκομμένα από την κοινωνία. Θα πρέπει να είναι προς συμφέρον της κοινωνίας και θα πρέπει από όλη αυτή τη διαδικασία να υποφεληθούν και οι κάτοικοι της περιοχής, που εμείς που τη ζούμε καθημερινά ξέρουμε ότι είναι μια δύσκολη περιοχή, μια περιοχή με λίγο πράσινο, μια περιοχή με λίγους χώρους άθλησης ή ψυχαγωγίας, με κακό οδικό δίκτυο ή τέλος πάντων με οδικό δίκτυο που δεν μπορεί να αποσυμφορήσει εύκολα την πυκνοκατοίκηση. Θέλαμε λοιπόν και ουσιαστικά αναλάβαμε να παρουσιάσουμε μια μελέτη πάνω στην οποία θα μπορούσαν να συμπράξουν όλες οι δυνάμεις του τόπου, ώστε να παραδοθεί στην τοπική κοινωνία αλλά και στην πόλη της Θεσσαλονίκης, που θα αποκτήσει ένα πολύ σημαντικό τοπόσιμο, ένα γήπεδο που να καλύπτει τις ανάγκες, πολλαπλές ανάγκες, πέρα από τη δική μας ανάγκη να έχουμε ένα υπερσύγχρονο, ασφαλές, εντυπωσιακό γήπεδο, αλλά και η περιοχή να αναβαθμιστεί.
Μάλιστα. Ήταν μια δύσκολη πορεία όλη αυτή. Βέβαια, είναι μια πορεία που κρατάει ήδη 6 χρόνια. Είναι μια πορεία ήδη που κρατάει 6 χρόνια για να φτάσουμε εδώ. Ενδεχομένως ο κόσμος να μην. Ή να μην πρέπει κιόλας, ή να μην μπορεί να αντιληφθεί πόσες εργατόρες και πόσοι άνθρωποι κρύβονται πίσω από τέτοιου είδους γραφειοκρατική δουλειά. Πολλές φορές είναι δυσκολότερη από την κατασκευαστική. Όχι πολλές φορές, συνήθως είναι δυσκολότερη από την κατασκευαστική. Όταν έχεις όλες τις άδειες, όλο το ρυθμιστικό πλαίσιο στα χέρια σου, η κατασκευή είναι, ας πούμε, το ευκολότερο κομμάτι αυτής της υπόθεσης. Το έχουμε δει και σε άλλες περιπτώσεις και στο εξωτερικό και στην Ελλάδα, ότι το δύσκολο να ξεπεράσει είναι η γραφειοκρατία, όχι η κατασκευή. Και νομίζω αξίζει ένα μπράβο σε όλους τους ανθρώπους του ΠΑΟΚ που είχαν μικρή ή μεγάλη συμμετοχή σε όλο αυτό, γιατί το είπατε και νωρίτερα και το έχει καταλάβει και ο κόσμος. Είναι αν μη τι άλλο εντυπωσιακό το ότι οι φάκελοι και οι διαδικασίες δεν κόλλησαν πουθενά. Δηλαδή η δουλειά που έγινε από πλευράς ΠΑΟΚ ήταν κάτι παραπάνω από άρτια και ολοκληρωμένη. Δεν μπορώ να πω ότι δεν κόλλησαν πουθενά, γιατί δεν θα χρειάζονταν 6 χρόνια. Έτσι. Υπήρχαν σε κάποιες περιπτώσεις. Δεν υπήρχαν ενστάσεις, δεν υπήρξαν να ξεπέρασαν τα εμπόδια, αυτό εννοώ. Όλα τα εμπόδια, για όλα τα εμπόδια ή για όλες τις ερωτήσεις υπήρχε από πίσω μια πολύ καλά δουλεμένη πρόταση σε όλα τα επίπεδα, και νομικά και τεχνικά, για το πώς θα ξεπεραστούν οι ενδεχόμενες αμφιβολίες που θα μπορούσαν να τεθούν από τις ρυθμιστικές αρχές. Πραγματικά μιλάμε για μια μελέτη η οποία είναι πλήρης, είναι υπερπλήρης. Το λέω ότι η απόδειξη είναι ότι δεν σκάλωσε πουθενά και δεν σκάλωσε, δεν πέρασε από μια κυβέρνηση, δεν πέρασε από έναν φορέα, από έναν δήμο, από ένα δημοτικό συμβούλιο. Έχει περάσει από πολλούς ανθρώπους που άλλοι μπορεί να βλέπουν θετικά τις ιδιωτικές επενδύσεις, άλλοι μπορεί να τις βλέπουν αρνητικά και να ψάχνουν να βρουν τρόπο να τις σταματήσουν. Αλλά παρόλα αυτά, κανείς δεν μπόρεσε να πιαστεί από κάπου για να δημιουργήσει ουσιαστικό εμπόδιο. Σας λέω, για ένα έργο που το έχει ανάγκη η ίδια η πόλη. Δεν είμαστε μια πόλη η οποία βρίσκει δημοσίων έργων ή μεγάλων παρεμβάσεων που αλλάζουν το πρόσωπό της και το εξυγχρονίζουν. Αυτή είναι η αλήθεια. Περιμένουμε 30 χρόνια να πάρουμε ένα μετρό το οποίο δεν θα καλύπτει καν τις ανάγκες, γιατί εντωμεταξύ όσο κατασκευάζεται η πόλη έχει αλλάξει, έχει μεταφερθεί περισσότερος πληθυσμός δυτικά. Θα παραδοθεί ένα έργο το οποίο ενδεχομένως να κάλυπτε μέρος των αναγκών προ-30 ετίας. Εμείς λοιπόν παρουσιάζουμε και δίνουμε τη δυνατότητα στην πόλη, και πραγματικά το λέω στην πόλη, δεν το περιορίζω μόνο στο κοινό του ΠΑΟΚ, να απολαύσει μια τοπική κοινωνική αναβάθμιση μιας περιοχής η οποία είναι και ταλαιπωρημένη και με πολύ πληθυσμό. Και νομίζω ότι θα είναι ένα έργο το οποίο θα το χαρούν όλοι. Δεν θα το χαρούν μόνο οι φίλοι του ΠΑΟΚ που θα παρακολουθούν τον αγώνα σε πολύ καλύτερες και διαφορετικές συνθήκες. Θα αλλάξει η μορφή όλης της πόλης. Μάλιστα. Στα ερωτήματα, γιατί χωρητικότητα μιλάμε, γιατί χώρους εμπορικής χρήσης μιλάμε, γιατί χώρους αθλητικής χρήσης μιλάμε, μπορούμε να απαντήσουμε ή θα χρειαστεί περισσότερη ανάλυση και προσθήκη μηχανικών και αρχιτεκτόνων για να έχουμε απάντηση σε αυτές τις ερωτήσεις? Επειδή αντιλαμβάνομαι ότι και η λαχτάρα του κόσμου να μάθει είναι μεγάλη και ενδεχομένως να υπάρχουν και πολλές ερωτήσεις. Χθες, επί της ουσίας, ορίστηκε το πλαίσιο, το ρυθμιστικό και το κανονιστικό, πού θα χτιστεί το γήπεδο, τι δυνατότητες χρήσης έχει ο χώρος, το γήπεδο, ποιος είναι υπεύθυνος να χτίσει τι, να κατασκευάσει τι, να παρέμβει πού. Που είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί σας λέω, ο καθένας μπορεί να ξεκινήσει επί της ουσίας να μελετάει και να αναθέτει το δικό του κομμάτι της δουλειάς. Το δεύτερο κομμάτι έχει να κάνει με το κομμάτι του γηπέδου αυτό καθ' αυτό, το οποίο θα το προφανώς θα το σχεδιάσει και θα το αναλάβει μια εταιρεία ή μια σύμπραξη εταιριών. Και στην ανακοίνωση χθες λέμε επί της ουσίας ότι εμείς δεν χάσαμε χρόνο, γιατί το τελικό deadline του Προεδρικού Διατάγματος, αν θυμάστε, ήταν κάπου το Δεκέμβριο. Καθυστέρησε λίγο στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Εμείς είχαμε πάρει την απόφαση ότι δεν θα αφήσουμε αυτό το χρόνο να πάει χαμένος, θα προσπαθήσουμε να το μετατρέψουμε σε κερδισμένο χρόνο και κάναμε τον διαγωνισμό, διεθνή μεγάλο διαγωνισμό, για να διαλέξουμε το γραφείο των μελετητών, εκείνων που θα αναλάβουν να σχεδιάσουν, να βγάλουν το master plan, το business plan, και επί της ουσίας εκεί να φανεί, να δείξουμε τις προϋποθέσεις του νέου γηπέδου,
για τις οποίες, όπως έχει πει και ο πρόεδρος, όπως έχουμε και ανακοινώσει, δεν θα γίνουν, δεν θα πάρθει μια απόφαση πίσω από κλειστό γραφείο, θα πάρθει μια συλλογική απόφαση της οικογένειας του ΠΑΟΚ, με συμμετοχή προφανώς του ερασιτέχνη, που είναι και ο θεματοφύλακας όλου αυτού του έργου, του κόσμου. Θα είναι μια ανοιχτή, διάφανη και συμμετοχική διαδικασία όλο αυτό το πράγμα. Αλλά το επόμενο βήμα είναι να, με βάση τα αποτελέσματα του διαγωνισμού, να υπογράψουμε τα σχετικά συμπολιτικά. Δεν μπορώ και δεν πρέπει να πω πολλά παραπάνω πράγματα πάνω σε αυτό. Πράγμα όμως το οποίο θα γίνει άμεσα και ευελπιστούμε, ρεαλιστικά ευελπιστούμε, ότι μέχρι το τέλος του καλοκαιριού, μέχρι τις αρχές Σεπτεμβρίου, θα μπορούμε να έχουμε παρουσιάσει ήδη τα πρώτα σχέδια στον κόσμο. Μάλιστα. Ερώτηση. Κυκλοφορεί το όνομα της εταιρείας Populous, μιας αμερικάνικης εταιρείας που έχει κατασκευαστεί. Συγχωρείτε, δεν μπορώ να πω τίποτα πάνω στο. Ναι. Κυκλοφορεί αυτό το όνομα. Ότι θα συμπράξει με μια ελληνική εταιρεία για να προχωρήσουν στην μελέτη, στην αυτό παρουσίαση μετά πω, από εσάς το έργο. Ήταν από τις μεγαλύτερες ουσιαστικά εταιρείες κατασκευής γηπέδων και μελέτης γηπέδων του κόσμου. Αυτό μπορώ να το επιβεβαιώσω, γιατί η αλήθεια είναι ότι είναι ένα τεράστιο έργο σε πανευρωπαϊκό επίπεδο και προκάλεσε το ενδιαφέρον των μεγαλύτερων εταιριών αυτής της κατεύθυνσης. Μάλιστα. Ωραία. Δεν μπορείτε να επιβεβαιώσετε ούτε να διαψεύσετε. Απλά λέτε ότι η Populous είναι μια από τις μεγαλύτερες εταιρείες στον χώρο της ανακαίνησης και κατασκευής νέων γηπέδων που ενδιαφέρει. Είναι τεράστια. Ωραία. Είναι τεράστιο τα ποσά των συμφωνιών. Κατηγορήσαμε πολύ κόσμο και επιμένω να κατηγορώ πολύ κόσμο και σε προσωπικό επίπεδο που προσπαθεί πριν, σε ένα τόσο μεγάλο έργο, πριν την επιβεβαίωση συμφωνιών, πριν την επιβεβαίωση των βημάτων, να πανηγυρίζει για αυτό που έρχεται. Σε τέτοιου είδους πράγματα και έχοντας δίπλα μας και γύρω μας πολλές περιπτώσεις τεράστιων ανατροπών, επειδή τα βήματα δεν έγιναν με τη σωστή σειρά, επειδή δεν υπογράφτηκαν οι συμφωνίες που έπρεπε να υπογραφούν κτλ. Υπήρχαν καθυστερήσεις δεκαετιών. Δεν θα ήθελα ο ΠΑΟΚ, έχοντας ήδη, επαναλαμβάνω, γύρω του και δίπλα του παραδείγματα προς αποφυγή, να κάνει τα ίδια λάθη. Και όσο περνάει από το χέρι μου, θα κρατάμε την επικοινωνία για το γήπεδο σε πάρα πολύ θεσμικό επίπεδο και έχουμε καλέσει και όλο τον κόσμο που έτσι έχει συνεργαστεί γι' αυτό να το κάνει. Άλλοι το σέβονται, άλλοι όχι. Δεν είναι η ώρα για φωτογραφίες και για το ποιος θα πει στο κάδρο και για το ποιος έκανε τη σημαντικότερη και την περισσότερη δουλειά. Ο ΠΑΟΚ διεκδικεί να κάνει ένα γήπεδο με τις δικές του δυνάμεις. Είναι προφανές ότι το γήπεδο αυτό πρέπει να το φιλοξενήσει μια πόλη που μπορεί να μην έχει τις υποδομές που χρειάζεται ένα τέτοιο γήπεδο. Άρα οφείλει η πόλη να παρέχει, αν θέλει αυτή την επένδυση, να παρέχει τις υποδομές αυτές. Κανένας δεν κάνει χάρη σε κανέναν. Κανένας δεν δικαιολογείται να πανηγυρίζει για ένα πράγμα που ακόμα είναι στην αρχή του. Εγώ σε αυτό το πράγμα είμαι πάρα πολύ αυστηρός, γιατί επαναλαμβάνω, οποιοδήποτε άλλο, αν βάλει το κάρο μπροστά από το άλογο σε τέτοιες περιπτώσεις, χάνει δεκαετίες, δεν χάνει έναν και δύο μήνες. This sound is processed by Stereotool. Go to stereotool.com. Τα επόμενα βήματα είναι η συμφωνία. Τα επόμενα βήματα είναι και τάχιστα η συμφωνία με την εταιρεία που θα αναλάβει το business plan και το master plan. Επί της ουσίας η δημιουργία των ομάδων εργασίας που θα συντονίζουν τη σύμπραξη αυτή του δημόσιου τομέα και της ιδιωτικής επένδυσης να προχωρούν παράλληλα. Υπάρχει ανάγκη να υπογραφεί ένα μνημόνιο για το τι θα συμβεί σε περίπτωση ανασκαφής αρχαίων, ώστε να ξεπεραστεί γρήγορα οποιαδήποτε τέτοια επιλογή, μην γίνει όπως στο σταθμό του μετρό στη Βενιζέλου, να υπάρχει ήδη το πλάνο και το χρονοδιάγραμμα της πιθανότητας αυτή. Δεν φαίνεται και πολύ πιθανή, αλλά εμείς πρέπει να είμαστε έτοιμοι για όλα τα σενάρια. Υπάρχουν τέτοιες όχι λεπτομέρειες, είναι τέτοια σημαντικά βήματα που πρέπει να γίνουν και προφανώς ο στόχος είναι να βγει η άδεια και μετά να ξεκινήσει το έργο. Να βγουν οι απαραίτητες άδειες και να ξεκινήσει το έργο. Όλα αυτά δεν ξέρω στο μυαλό κάποιου πώς είναι τα χρονοδιαγράμματα, αλλά ακόμα είμαστε εντός πλαισίου. Αν τα πράγματα πάνε
εδώ και πέρα, όπως το έχουμε, όπως το έχουμε στο μυαλό μας, θεωρώ ότι θα είμαστε εντός χρονοδιαγράμματος με ορίζοντα το 2026. Ωραία. Πότε θα είναι έτοιμη η ΠΑΕ και ο επενδυτής, ο Ιβάν Σαββίδης? Ναι, είναι σημαντικό αυτό που λέτε, ορίζοντας τα εγγένεια με τα 100 γενέθλια του ΠΑΟΚ, με τα 100 χρόνια του ΠΑΟΚ. Λέω για να προσέχω κάθε λέξη σε αυτό το πράγμα, για να μην κάνω τα λάθη που δεν θέλω να κάνουν οι άλλοι. Λέω ότι αν τα πράγματα τρέξουν όπως εμείς είμαστε έτοιμοι να τα τρέξουμε, είναι εφικτό και ρεαλιστικό το γήπεδο να είναι έτοιμο το 2026. Ωραία. Πότε μπαίνει στην εξίσωση ο ερασιτέχνης ΠΑΟΚ? Πότε δηλαδή πιστεύετε ότι θα είναι έτοιμοι η ΠΑΕ και ο επενδυτής, ο Ιβάν Σαββίδης, να παρουσιάσουν την πρότασή τους στον ερασιτέχνη ΠΑΟΚ, και θα χρειαστεί έκκληση από εκεί για να προχωρήσει η διαδικασία? Πρώτα απ' όλα, και θέλω να το πω για σημαντικό, ο ερασιτέχνης ΠΑΟΚ είναι μόνιμα παρόν, συμμέτοχος και σύμφωνος με τις ενέργειες που κάνουμε. Σε όλες τις σκέψεις που κάνουμε, σε αυτές που ανακοινώνουμε, υπάρχει εκπρόσωπος του ερασιτέχνη, υπάρχει ο Δημοκράτης Παπαδόπουλος, ο οποίος και παρακολουθεί και συμμετέχει και προτείνει πράγματα στην ομάδα εργασίας. Ανήκει στην ομάδα εργασίας. Δεν κάνουμε μια κίνηση η οποία δεν έχει τον ερασιτέχνη στα πλάνα της, ούτε θα πάμε με ένα σχέδιο το οποίο ο ερασιτέχνης θα το δει πρώτη φορά και θα του πούμε συμφώνησε με αυτό. Είναι συμμέτοχος στην απόφαση, είναι ουσιαστικά ο ιδιοκτήτης του καινούργιου γηπέδου, ουσιαστικά και τυπικά και με όλες τις μορφές είναι ο θεματοφύλακας του νέου γηπέδου. Άρα λοιπόν δεν υπάρχει σε την ερώτηση που μου κάνατε, δεν υπάρχει απάντηση ότι κάποια στιγμή εμείς θα πάμε και θα παρουσιάσουμε κάτι, γιατί δεν ρώτησα αυτό. Έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό που λέτε, ότι μέχρι τώρα υπάρχει μια συμπόρευση και λόγω της παρουσίας του Δημοκράτη Παπαδόπουλου στα συμβούλια και της ΠΑΕ και του ΑΣ. Ρωτώ πότε θα είναι έτοιμη η ΠΑΕ να παρουσιάσει στον ΑΣ τη σύμβαση συνεργασίας, ώστε ο ΑΣ να την παρουσιάσει στα μέλη του για να πάρει την έγκριση, διότι δεν μπορεί να δώσει έγκριση για μια τέτοια συμφωνία. Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΑΣ θα δώσει. Θεωρώ ότι ως το τέλος του καλοκαιριού θα έχουμε φτάσει σε αυτή τη φάση. Μάλιστα. Ένα θέμα, κύριε Κυριάκο, που απασχόλησε πολύ τον κόσμο και εσάς, γενικότερα την οικογένεια του ΠΑΟΚ, ήταν οι ανεπιτυχείς προσπάθειες πριν από μήνες για συμφωνία με το Καφτατζόγλιο. Η ερώτησή μου είναι η εξής: αν έχει πέσει στο τραπέζι ξανά το θέμα, με αφορμή την έκδοση του Προεδρικού Διατάγματος, και πώς θα προσεγγίσει ο ΠΑΟΚ το θέμα, γιατί είναι πραγματικά πάρα πολύ σημαντικό το πώς θα εξελιχθούν τα έργα. Είναι ένα τεράστιο έργο που θα μείνει παρακαταθήκη για πολλές γενιές, αλλά είναι σημαντικό και που θα παίζει ο ΠΑΟΚ. Επίσης ήμασταν πολύ ανοιχτοί σε αυτό και χρησιμοποίησαμε επίσημες ανακοινώσεις γι' αυτό. Δεν υπάρχει σημείο σύγκλησης με το Καφτατζόγλιο. Έχουμε κάνει τις προτάσεις μας, οι οποίες δεν μπορώ καν να σας πω ότι δεν γίνονται δεκτές. Δεν έχουμε βρεθεί καν σε ένα σημείο που να αντιληφθούμε ποια είναι ουσιαστικά τα προβλήματα, ποια είναι ουσιαστικά η διαφωνία και γιατί δεν προχώρησε και γιατί δεν προχωράει η πρότασή μας. Δεν έχουμε να κάνουμε κάτι άλλο εμείς με το Καφτατζόγλιο. Πρέπει να κοιτάξουμε τις εναλλακτικές μας, πρέπει να είμαστε έτοιμοι για όλα τα σενάρια. Αν η πόλη θέλει τον ΠΑΟΚ μια διετία, τριετία, όσο χτίζει το γήπεδο εντός πόλης, πρέπει να μας το δείξει κιόλας. Πάντως δεν τον θέλει. Δεν υπάρχει άλλο μέρος του Καφτατζόγλιου που ο ΠΑΟΚ μπορεί να παίξει για 2-3 χρόνια εντός πόλης, όσο τα κατασκευάζεται το γήπεδο του. Άρα λοιπόν εμείς θα πρέπει να δούμε τις εναλλακτικές εκτός του στενού όριου της Θεσσαλονίκης. Έχει γίνει η εργασία, γιατί έρευνα είναι. Θεωρώ ότι είναι απαράδεκτο να κυνηγάμε εμείς με συγκεκριμένη πρόταση, επωφελή πρόταση, με βάση οποιαδήποτε λογική, την κοινή λογική, την επιχειρηματική λογική, την αθλητική λογική, να παραδώσουμε στην πόλη, να χρησιμοποιήσουμε και να παραδώσουμε στην πόλη ένα ακόμη υπερσύγχρονο γήπεδο επί της ουσίας, ένα πλήρως ανακαινισμένο γήπεδο, σημαντικά ανακαινισμένο γήπεδο, με δικά μας κεφάλαια, και ακόμη να καθόμαστε και να συζητάμε για το αν οι μύγες που πετάνε θα είναι μπλε ή κίτρινες.
Θέλω να είμαι ξεκάθαρος σε αυτό το πράγμα. Δεν υπάρχει καμία λογική για το, που πέρα από το, από το πολιτικό τζαρτζάρισμα του ΠΑΟΚ και του Ιβάν Σαββίδη, δεν βλέπω άλλο λόγο που δεν έχει προχωρήσει αυτή η συμφωνία πραγματικά, ή τουλάχιστον που δεν μας γίνεται μια αντιπρόταση ουσιαστική για να καταλάβουμε πού κολλούσε αυτή η δική μας πρόταση. Εμείς έχουμε κάνει μια σαφή πρόταση, ίσχυε διάστημα, τώρα πια δεν ισχύει, γιατί δεν είδαμε, επαναλαμβάνω, μόνο με τη διοίκηση του Καρτανζογλίου. Θεωρώ ότι η διοίκηση του Καρτανζογλίου πρέπει να ακολουθεί τους πολιτικούς της προϊσταμένους. Θεωρώ ότι εκεί είναι το πρόβλημα, ότι δεν υπάρχει μια μεγάλη επιθυμία να διευκολυνθεί ο ΠΑΟΚ, αλλά καταλαβαίνω ότι δεν υπάρχει μεγάλη επιθυμία να διευκολυνθεί η αθλητική ανάπτυξη ολόκληρης Θεσσαλονίκης. Πέρα από φωτογραφίες έτσι της μιας στιγμής. Ναι. Άρα είναι ανοιχτό το θέμα αυτό. Καθαρά. Το είναι ανοιχτό το θέμα, αλλά θα πρέπει να κλείσει άμεσα, γιατί βαριά αυτή η σεζόν ακόμη μπορεί να γίνει ολόκληρη στην Τούμπα. Δεν νομίζω ότι μπορεί ο ΠΑΟΚ το 23-24, ας πούμε, να μην έχει εναλλακτική λύση, εναλλακτική έδρα. Μάλιστα. Να, μια γενική ερώτηση, αν και το απαντήσατε. Είναι δεδομένο ότι το κήπεδο θα είναι 30.000 θέσεων πλάς, χωρίς να πούμε σε άλλες λεπτομέρειες? Τώρα δεν μπορώ να... το θεωρώ δεδομένο. Ωραία, η χωρητικότητα, εντάξει, επαναλαμβάνω, έτσι για να καταλάβει ο κόσμος γιατί δεν είμαστε έτοιμοι. Η χωρητικότητα εξαρτάται από πάρα πολλά πράγματα, από πάρα πολλές μελέτες, χωροταξικές, εμπορικές. Μπορείς να κάνεις τον ίδιο χώρο 100.000 καρεκλάκια των 15 εκατοστών που να μπορείς το ένα πόδι να κάθεσαι, μπορεί να κάνεις και στον ίδιο χώρο να το κάνεις 40.000 με πολυχρόνες. Δεν έχει να κάνει με τη μελέτη. Οπότε αυτά όλα θα διευκρινιστούν μετά τη μελέτη. Ωραία. Στέργιο, είναι κάτι που το έχει σαν ερώτηση ο κόσμος γενικού περιεχομένου, γιατί για ειδικού περιεχομένου διευκρίνησε ο Κυριάκος. Κυριάκος, ότι θα χρειαστούν χρόνο. Θα απαντηθούν τα ερώτηματα. Θέλει το χρόνο και βήμα-βήμα. Όχι πολύ χρόνο, να μην δημιουργούμε όχι, την αίσθηση ότι αυτά θα πάνε και θα διαιωνηθούν όπως τα προηγούμενα, όπως την προηγούμενη εξαετία. Αυτά όλα είναι πράγματα που είναι στο χέρι μας. Δεν χρειαζόμαστε την έγκριση ή την παρουσία κάποιου άλλου ανθρώπου. Η μελέτη είναι στο χέρι μας, άρα θα τρέξει με τους δικούς μας ρυθμούς. Αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να καταλάβει ο κόσμος, ότι σε ό,τι αφορά πια το γήπεδο, αυτό καθ' αυτό, χωρίς τον περιβάλλοντα χώρο, χωρίς τις υπογειοποιήσεις, χωρίς, πλέον είμαστε εμείς υπεύθυνοι και τα πράγματα πρέπει να τρέξουν με τους δικούς μας ρυθμούς. Στην κατασκευή μετά, η σύμπραξη με το Δήμο, την περιφέρεια και όλα τα συνοδευτικά έργα που πρέπει να γίνουν. Το Υπουργείο Πολιτισμού και τα λοιπά, τα είπατε. Ναι, βέβαια. Εκεί λοιπόν παίζουν ρόλο όλοι. Αλλά τώρα, από το σημείο που βρισκόμαστε, η παρουσίαση του master plan, του business plan, των σχεδίων, αυτό που σωστά με ρωτήσατε για τον ερασιτέχνη, αφορούν πια τους δικούς μας ρυθμούς. Και οι δικοί μας ρυθμοί, επειδή ακριβώς χρησιμοποιήσαμε όλο το προηγούμενο διάστημα, θα είναι πολύ πιο γρήγοροι από ό,τι είναι της γραφειοκρατίας. Μάλιστα. Το 2016, κατά την παρουσία του στο Σύνδεσμο της Νέας Υόρκης, είχε δηλώσει κύριε Κυριάκο ο Ιβάν Σαββίδης ότι όταν ήρθα στην ομάδα έκανα το γύρο της Τούμπας και είπα ότι εμείς θα φύγουμε από εδώ. Μετά άρχισε τον εαυτό μου να σκέφτεται ότι αυτό μπορεί να είναι και το μεγαλύτερο λάθος του ΠΑΟΚ. Μπορούμε να χτίσουμε εδώ ένα νέο γήπεδο. Αναρωτήθηκε αν μπορούμε να έχουμε νέα Τούμπα, γιατί εκεί χτυπάει η καρδιά της ομάδας, εκεί που το σώμα μου αισθάνεται την ενέργεια. Τελικά το έκανε πράξη ο μεγαλομέτοχος. Όλο αυτό το διάστημα των 4 ετών που ο ίδιος συμμετείχε, δεν ξέρω αν όχι σε όλες τις περισσότερες σκέψεις, πώς ήταν η συμπεριφορά του, αν ανησυχούσε, αν ήταν ο πρώτος που πίστευε στην Τούμπα, λίγο να μας δώσετε ένα στίγμα του Ιβάν Σαββίδη σε σχέση με το γήπεδο. Ότι ήταν ο πρώτος που πίστευε τόσο πολύ ότι θα ξεκλειδώσει αυτό το λαβύρινθο της γραφής, ώστε να μπορέσει να γίνει γήπεδο στην Τούμπα. Όλοι είχαμε τις αμφιβολίες μας αν θα μπορούσαμε να προσπεράσουμε τις δυσκολίες που είναι πάρα πολύ μεγάλες και πάρα πολλές. Ήταν ο πρώτος που το πίστεψε, αυτή την πίστη την πήραν και οι συνεργάτες του, που έπρεπε να μελετήσουν και να προτείνουν ένα σχέδιο που να ξεπερνάει όλα τα εμπόδια. Και από εκεί και πέρα ήταν ζήτημα χειρισμών για το πώς θα αποκτήσουμε και την συμπαράσταση του Δήμου, της περιφέρειας και της πολιτείας.
Ήταν ο πρώτος που το πίστευε πραγματικά. Όλοι το θέλανε, όλοι το θέλαμε, αλλά ήταν ο πρώτος που πραγματικά το πίστεψε. Και όταν ένας τέτοιος άνθρωπος πιστεύει σε ένα σχέδιο, δεν γίνεται να μην τον ακολουθήσει. Ωραία. Εντάξει. Υπάρχουν δεκάδες ερωτήματα, στα οποία ξέρω ότι δεν υπάρχει απάντηση. Μας έχετε δώσει ένα πλαίσιο για μόνο τα αυτό στάδια μπορούσα να δώσω, είναι το περισσότερο που αυτό, ναι, όχι, το ξέρω, το σέβομαι. Αλλά για όσους έτσι ανησυχούν, ρωτάνε ή ενδεχομένως δεν παίρνουν απαντήσεις ξεκάθαρες από αυτά που λέω, θέλω να τους πω ότι όσο περνάει από το χέρι μου και όσο περνάει έτσι, με σαφήνεια οι εντολές του κυρίου Σαββίδη, είναι πλήρη διαφάνεια σε όλα τα στάδια. Να είναι έτοιμος ο κόσμος δηλαδή, να ό,τι κάνουμε και ό,τι στάδιο προχωράμε να το πληροφορείται από εμάς. Αυτή είναι η εντολή, αυτό ακολουθούμε. Σας είπα, με μια πολύ, πολύ αυστηρή θεσμικότητα στην όλη διαδικασία. Δεν βάζουμε το κάρο μπροστά από το άλογο. Αυτό το πράγμα μπορεί να είναι εδώ. Ωραία. Να κλείσουμε με μία έτσι τοποθέτησή σας για την πορεία των μεταγραφικών αναζητήσεων, της ενίσχυσης στο ρόστερ της ομάδας κτλ. Δεν μπορώ να πω πολλά πράγματα και σε αυτά είμαστε σχετικά έτσι ανοιχτοί στην πληροφόρηση. Υπάρχει μία εξωστρέφεια, θέλω να πω, γιατί όποτε ο κόσμος είναι σύμμαχος και αντιλαμβάνεται τη στρατηγική πίσω από τις κινήσεις, νομίζω ότι είναι μεγαλύτερος και ο βαθμός συσπήρωσης. Απόλυτα υπεύθυνος του αγωνιστικού σχεδιασμού είναι ο Ζωζέ Πότο, ο οποίος συστήθηκε και είναι ένας άνθρωπος εξωστρεφής και εκείνος, σε πλήρη συνεργασία με τον προπονητή, προφανώς και τον ιδιοκτήτη, έτσι δεν χρειάζεται να το αναφέρουμε. Το στρατηγικό πλάνο, η μεγάλη διαφορά στρατηγικά σε αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε είναι η ταχύτητα στις κινήσεις. Θεωρώ ότι έχουμε ξεκινήσει καλά και βρισκόμαστε εντός ορίων ώστε στην προετοιμασία η ομάδα να είναι κατά 90-95% έτοιμη. Αυτός ήταν ο στόχος εξ αρχής. Ο χρόνος είναι χρήμα καμιά φορά. Και είναι ένα λάθος που κάναμε τα προηγούμενα χρόνια. Έτσι, υπάρχουν δυσκολίες στη μεταγραφική αγορά και ειδικά στο να προσελκύσεις παίκτες που θες στην Ελλάδα. Δεν άλλαξε αυτό. Αλλά γι' αυτό έρχονται σπουδαίοι τεχνοκράτες στην ομάδα μας για να μας βοηθήσουν να καλύψουμε κάποια χάντικα που μας δυστυχώς έρχονται μαζί με το ελληνικό ποδόσφαιρο. Είμαστε εντός στόχου. Θα είμαστε, θεωρώ, έτοιμοι στο μεγαλύτερο βαθμό. Πάντα σε μία μεταγραφική περίοδο υπάρχουν ανατροπές. Αλλά θεωρώ ότι θα επιτευχθεί ο στόχος αυτός που θέσαμε. Και θα είναι η πρώτη χρονιά που Ιούλιο και Αύγουστο ο κόσμος δεν θα περιμένει έτσι μεγάλες ή πολλές κινήσεις. Ωραία. Είναι η πρώτη φορά που 30-31 σαφέστατο το μήνυμα. Ναι. Εγώ το αποκλείω, αλλά εντάξει. Γιατί πάω και είσαι. Εντάξει, και εγώ το αποκλείω πάντα. Τώρα. Μεταξύ του Βαρκαστίου και εγώ το αποκλείω. Πάντα η μεταγραφική περίοδο έχει ανατροπές. Το λέω ότι έχει ανατροπές. Όμως είναι άλλο να ψάχνεις κομβικά σημεία του ρόστερ στα τέλη Αυγούστου, γιατί οι κινήσεις γίνονται υποπανικό. Είναι άλλο το ρόστερ σου να είναι λειτουργικό και ποιοτικό ήδη από τον Ιούνιο και να ψάχνεις την πινελιά, ας πούμε, την τελευταία πινελιά στη διάρκεια του καλοκαιριού. Είναι διαφορετικό τελείως στρατηγικά αυτό το πλάνο. Και μια τελευταία ερώτηση, αν μου επιτρέπει ο Κώστας από εμένα. Βεβαίως. Από το γενικότερο περιβάλλον του ελληνικού ποδοσφαίρου, θέματα οργάνωσης της Λίγκας και της ΕΠΟ, διαιτησία, έχουμε μείνει ευχαριστημένοι σαν ΠΑΟΚ σε μια χρονιά που δεν έκλεισε με τον καλύτερο τρόπο, μάλλον έκλεισε με το χειρότερο, και αναφέρουμε στο υλικό κυπέλλου και στο κομμάτι της διαιτησίας και στο κομμάτι της συμπεριφοράς αστυνομίας και πολλών άλλων απέναντι στον κόσμο του ΠΑΟΚ. Δεν θα ήμασταν τόσο παρεμβατικοί και δεν θα προσπαθούσαμε τόσο πολύ και τόσο έντονα να αλλάξουμε πολλές από τις δομές του ελληνικού ποδοσφαίρου, περιλαμβανομένων όλων όσων αναφέρατε και άλλων. Το ελληνικό ποδόσφαιρο βρίσκεται σε ένα σταυροδρόμι. Έκανε ένα μεγάλο βήμα από το 16 και μετά, ώστε η οργάνωσή του να είναι πιο, να έχει περισσότερες δικλείδες ασφαλείας, ότι θα τηρείται περισσότερο ισονομία. Τώρα από εκεί και πέρα μπορεί να έχει τις δομές, μπορεί να έχει το πλαίσιο και να μην έχει τα σωστά πρόσωπα. Γιατί επί της ουσίας τα πρόσωπα εφαρμόζουν τους κανονισμούς. Άρα λοιπόν
Έχουμε το πλαίσιο, για ένα μεγάλο διάστημα το πλαίσιο αυτό δούλεψε. Νομίζω ότι υπάρχει μια φθορά του, όχι νομίζω, είμαι βέβαιος ότι υπάρχει μια φθορά του και μια καμπή στην αξιοπιστία του τον τελευταίο χρόνο και θα πρέπει να γίνουν ουσιαστικές παρεμβάσεις και ανατροπές ώστε να επιστρέψουμε σε μια ανωδική πορεία στο κομμάτι της αξιοπιστίας, επαναλαμβάνω. Εγώ δεν μπορώ να ακυρώσω ό,τι έγινε από το 16 και μετά με τη διάλυση της παράγκας, με κομβικές αλλαγές στο ελληνικό ποδόσφαιρο, με τους ξένους διαιτητές, με τα VAR, για όλα αυτά για τα οποία προσπαθήσαμε πάρα πολύ. Αλλά δεν μπορώ να παραγνωρίσω ότι είναι πολύ εμφανές ότι κάποια πρόσωπα δεν μπόρεσαν να υπηρετήσουν αυτό το νέο πνεύμα της ανάπτυξης. Λοιπόν. Η τέταρτη, τελευταία ερώτηση είναι αυτή. Τέσσερις φορές είπαμε ότι τρεις φορές είπαμε κλείνουμε. Τέλος πάντων, τέταρτη, τελευταία και τέλος. Στέργιο, γιατί μετά θα πάρουμε και τη Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος να φτάσουμε. Είναι γεγονός, επιβεβαιώνεται ότι μέχρι τον Αύγουστο θα θέσετε σε ψηφοφορία ως ΠΑΕ 3 ή 4 ή 2, δεν ξέρω πόσα και δεν είναι και η ώρα να το πούμε, αρχιτεκτονικά μοντέλα προκειμένου να εκφραστεί ο κόσμος, να εκφράσει την άποψή του, να ψηφίσει και ανάλογα να πράξει η ΠΑΕ. Και ο επενδυτής, ο Ιβάν Σαββίδης. Το σχέδιό μας είναι, και δεν μπορώ να ανακοινώσω λεπτομέρειες, γιατί σε αυτό θα συμμετάσχει και η εταιρεία που θα αναλάβει όλα αυτά, τουλάχιστον στη βάση του χρονοδιαγράμματος. Το σχέδιό μας είναι ο κόσμος, ο ερασιτέχνης, όλη η οικογένεια του ΠΑΟΚ να έχει λόγο και συμμετοχή στην τελική απόφαση για το νέο γήπεδο. Δεν μιλάμε για δεν ανοίγουμε ένα μαγαζί, ανοίγουμε ένα σπίτι. Επί της ουσίας ανακαινίζουμε ή φτιάχνουμε ένα καινούριο σπίτι για μια ολόκληρη οικογένεια και το σπίτι αυτό θα είναι και μετά από εμάς εδώ. Άρα λοιπόν δεν θέλουμε η δική μας απόφαση ή η δική μας αισθητική μόνο να δεσμεύσει σε ποιο σπίτι θα ζουν τα παιδιά μας και τα εγγόνια μας. Άρα λοιπόν ναι, θα γίνει με έναν τρόπο σε τέτοιου είδους διαδικασίες. Θεωρώ ότι όλοι ξέρετε ότι πετυχαίνουμε να είμαστε επιδραστικοί. Είμαστε σε μια εποχή που οι νέες τεχνολογίες βοηθούν πολύ και σε αυτό είμαστε σε ένα πολύ ψηλό επίπεδο. Άρα θεωρώ ότι θα βρεθεί ένας ωραίος ενδιαφέρον, κριτικά άρτιος τρόπος συμμετοχικότητας. Μάλιστα. Ωραία. Εγώ έχω καλυφθεί. Νομίζω, Στέργιο, ότι θα πρέπει να τον απελευθερώσουμε. Και εγώ, ναι, βεβαίως. Ωραία. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ τον Κυριάκο για αυτή τη συζήτηση. Ευχαριστώ, να είστε καλά. Παύλα, ενημέρωση. Καλημέρα. Γεια σας. Να είστε καλά.